Μυστήριο συνεχίζει να παραμένει το τι ακριβώς έγινε, καθώς και ποια ήταν τελικά τα αίτια του τσακωμού που οδήγησε στο μαχαίρωμα ενός 15χρονου μαθητή από συνομιλικό του το βράδυ της Τετάρτης στη Λευκοσία. Τόσο το θύμα όσο και ο φερόμενος ως θήτης συνεχίζουν να τηρούν σιγή χθείως. Σήμερα αναμένεται, αν είναι καλά και στην υγεία του ο 15χρονος το θύμα, να του ληφθεί γραπτή κατάθεση. Να σας πω ότι χθες αποταθήκαμε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας η έκδοση εντάλματος, ψες συγκεκριμένα, η έκδοση εντάλματος του άλλου 15χρονου, ο οποίος φαίνεται να είναι το πρόσωπο το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε το θύμα, απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Ένα από τα θέματα είναι και η ηλικία. Τα μέλη του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν περαιτέρω μαρτυρίες, ενώ ήδη έχουν παραλυφθεί κάποια κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από την περιοχή. Για ένα εξαιρετικά σημαντικό περιστατικό που πρέπει να μας θορυβήσει ως κοινωνία, έκανε λόγο η προϊστάμενη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα μεταξύ ανηλίκων. Σίγουρα μας έχει συγκλονίσει. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει χωρίς να το θεωρήσουμε πολύ σημαντικό. Ο 15χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του Μακάριου Νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή. Από τον άμεσο κίνδυνο ναι, αλλά όχι από την πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών, οι οποίες λόγω της κατάστασής του μπορεί να χρειαστεί και πάνω από εβδομάδα για να πούμε ότι είναι εκτός κινδύνου. Σε περίπτωση που η κατάσταση της υγείας του ωστόσο παραμείνει σταθερή, αναμένεται να μεταφερθεί αύριο στον παιδοχειρουργικό θάλαμο.